στον αγώνα των βιοπαλαιστών, αγροτών, συνοτρόφων, αυτελουργών, μελισσοκόμων, όλων όσων εκείνων πλήττονται με αυτή την πολιτική, όσων δίνουν μάχη να μείνουν στα κοπάδια τους, να ζήσουν στη γη τους, να ζήσουν τις οικογένειές τους. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν ευθύνες, συγκεκριμένες ευθύνες που έχει οδηγηθεί η κατάσταση εδώ. Ευθύνες πρώτα και κυριαρχεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όμως υπάρχουν και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία στηρίζουν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κόμματα που ψήφισαν τη νέα ΚΑΠ 2023-2027. Και είναι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Βελόπουλου που σήμερα χτυπάνε φιλικά τους αγρότες στην πλάτη. Αν έχουν κερδίσει κάτι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μέχρι στιγμής με αυτόν τον μεγάλο, με αυτόν τον δίκαιο αγώνα που είναι πέρα για πέρα δίκαιος, είναι ότι έχουν καταφέρει να κερδίσουν την αλληλεγγύη, την εμπιστοσύνη όλου του ελληνικού λαού που ξέρει ότι αυτός που κλέβει τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, τον υδρότα του, είναι ο ίδιος που επιβάλλει αυτές τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τιμές που τσακίζουν κυριολεκτικά το λαϊκό εισόδημα, τιμές που έχουν φτάσει τα σούπερ μάρκετ τη χρονιά που πέρασε να έχουν 11 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη και στους αγρότες να θέλει η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση να μοιράσει 80 εκατομμύρια την ίδια στιγμή που από τις βασικές αποζημιώσεις τους έχει κλέψει 250 εκατομμύρια. Δεν έχουμε αυταπάτηση ότι με τη σημερινή σύνοδο θα προκύψει κάτι θετικό, όμως είμαστε βέβαιοι ότι με τον αγώνα τους οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι φοιτητές που είναι εκεί αυτοί στον δρόμο μπορούν να επιβάλλουν το δίκιο τους. Να συνεχιστεί λοιπόν αυτός ο αγώνας πιο μαζικά, πιο μαχητικά. Καλούμε όλους τους αγρότες, όλους τους κτηνοτρόφους στην μεγάλη απεργία, στην πανελλαδική πανεργατική απεργία την Τετάρτη 28 του μήνα, μεθαύριο την Τετάρτη, στις 10.30 το πρωί στο εργατικό κέντρο, όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη. Ίδιος είναι ο αντίπαλος, κοινά είναι τα συμφέροντα, μαζί μπορούμε να επιβάλλουμε λύσεις.